Θα αλλάξουμε θέμα στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, και θα πάμε σε ένα ζήτημα που προέκυψε τις τελευταίες ημέρες. Κατά την περίοδο του καλοκαιριού ενδεχομένως παρουσιάζει μια έξαρση. Μιλούμε για τις περιπτώσεις της μικροεγκληματικότητας όταν διαρρήκτες μπαίνουν και εξαπατούν κυρίως ηλικιωμένους πολίτες προφασιζόμενοι ότι είναι εργαζόμενοι της ΔΕΗ του ΔΔΕ. Για το ζήτημα θα κουβεντιάσουμε με τον πρόεδρο της Γενόπ ΔΕΗ, τον οποίο έχουμε στην ηλεκτρονική μας σύνδεση, τον Γιώργο τον Αδαμίδη. Κύριε Πρόεδρε, βάζουν τα ρούχα της ΔΕΗ και εξαπατούν τον κόσμο? Μπορεί να κάνει ό,τι εφάνταστο σενάριο. Και κυρίως προσεγγίζουν ηλικιωμένους, γιατί αντιλαμβάνεσαι τους λόγους. Και ειδικά όχι μόνο στο κέντρο της στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά κυρίως στην Ήπεθρο, στα μικρά χωριά, όπου είναι πολύ πιο εύκολο να εξαπατήσει κανείς κάποιον, γιατί δεν υπάρχει πληροφορία. Αυτό που εμείς λοιπόν λέμε είναι το ότι κανένας εργαζόμενος, κανένας συνάδελφος, είτε της ΔΕΗ είτε του ΔΔΕ, δεν έχει καμία αρμοδιότητα να μπει στο σπίτι οποιοδήποτε πελάτη, οποιασδήποτε παροχής. Γιατί τώρα μην ξεχνάτε ότι έχουμε και αρκετούς πολλούς, θα έλεγα, εναλλακτικούς παρόχους. Άρα, εάν κάποιος προσποιηθεί ή πει ότι έχει πρόβλημα με το ρεύμα ή η συσκευή ή ο μετρητής, γιατί λένε και πράγματα ότι ο μετρητής γράφει περισσότερο και θα πρέπει να το δούμε έτσι, ανοίγει την πόρτα ο πελάτης, ο πολίτης, μπαίνει μέσα δήθεν για να δει εγκαταστάσεις, αν αυτές οι εγκαταστάσεις μέσα, οι καταναλώσεις έχουν μεγάλη κατανάλωση. Προφανώς δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν, ένα κρατούμενο είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Δεν ανοίγουμε την πόρτα σε οποιονδήποτε μας λέει ότι είναι κάποια υπηρεσία είτε της ΔΕΗ είτε του ΔΔΕ. Αυτό που μπορεί να κάνει είναι μέχρι το μετρητή, όχι μέσα στο σπίτι. Ακριβώς μέχρι το μετρητή, μέσα στο σπίτι σε καμία περίπτωση, και προσεγγίσεις του τύπου ότι μάλλον έχετε μεγάλες καταναλώσεις οι οποίες δεν συνάδουν με τις συσκευές σας, άρα είναι ο τρόπος για να πει μέσα στο σπίτι, δεν τις ακούμε, δεν τις υιοθετούμε και δεν τους ανοίγουμε την πόρτα. Τους στέλνουμε στο καλό, για να μην πούμε καμία άλλη έκφραση. Προφανώς είναι απατεώνες και θα έλεγε κανείς αν να μπορέσουμε να πάρουμε και να καλέσουμε και την αστυνομία. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο έχουμε ζητήσει και από την εταιρεία. Θα κάνουμε μια προσπάθεια ίσως να επαναφέρουμε με πιο σύγχρονο ενδεχομένως τρόπο την καρτέλα του κάθε μισθωτού, τεχνικού, η οποία θα πρέπει να είναι σε διακριτικό σημείο μαζί με τη φωτογραφία του, για να υπάρχει απόλυτα η βεβαιότητα. Τώρα θα μου πείτε, δεν θα μπορούσε κανείς να πλαστογραφήσει αντίστοιχες καρτέλες? Προφανώς και μπορεί, αλλά εμείς έχουμε επισημάνει το συγκεκριμένο ζήτημα. Κάθε χρόνο συμβαίνει αυτό, καθ' όλη τη διάρκεια, αλλά όπως πολύ σωστά το προσεγγίσατε στην αρχή του ρεπορτάζ, είναι ότι την περίοδο του καλοκαιριού είναι σε έξαρση το συγκεκριμένο φαινόμενο. Άρα λοιπόν δεν ανοίγουμε σε κανέναν αν επικαλείται ότι είναι εργαζόμενος στη ΔΕΗ ή στο ΔΔΕ. Και κυρίως προσεγγίζουν και εξαπατούν ηλικιωμένους, γιατί έχουν και μια αθωότητα η μεγάλη σε ηλικία συνάνθρωποι μας, συμπολίτες μας, έτσι με την αγάπη που τους διακρίνει. Ανοίγουν εύκολα την πόρτα του σπιτιού τους στον οποιοδήποτε βρει την όποια πρόφαση δικαιολογία. Και ειδικά ΔΕΗ, ειδικά αυτές οι ηλικίες, γιατί έχουν προφανώς μία σχέση με τη ΔΕΗ η οποία είναι σχέση πάρα πολλών χρόνων, εμπιστοσύνης, αλλά όμως αυτοί είναι κλασικοί απατεώνες, είναι περιπτώσεις όπου πρέπει οπωσδήποτε να ειδοποιήσουμε την αστυνομία και σε κάθε περίπτωση δεν αφήνουμε κανέναν να μπει μέσα στο σπίτι με οποιοδήποτε αιτιολογικό. Τώρα, με αφορμή της κουβέντας μας, να θίξω το ένα θέμα που μου κάνει εντύπωση συνεχώς. Σε κάθε δύσκολη στιγμή καλείται η ΔΕΗ μέσω του Λιγνίτη, μέσω των σταθμών, να σηκώνει βάρος, όπως είναι η περίοδος του καύσωνα που φέτος είχαμε και παρατεταμένη περίοδο. Μάλιστα ο Ιούνιος ήταν ο θερμότερος μήνας της χιλιετίας, όπως λένε οι ειδικοί. Κοιτάξτε να δείτε, είναι βέβαιο ότι ο Λιγνίτης είναι μια σταθερή μονάδα βάσης, η παραγωγή ενέργειας από Λιγνίτη.
Δεν έχει σκαμπανεβάσματα που μπορεί να έχει οποιαδήποτε άλλη μορφή, ενώ από τις ανανεώσιμες πηγές οι οποίες τείνουν να πάρουν τον πρώτο ρόλο. Μακάρι αυτό να συμβεί όταν θα υπάρχει η δυνατότητα της αποθήκευσης, γιατί η χώρα μας διαθέτει και αέρα και ήλιο. Δεν λέμε ότι δεν πρέπει να το εκμεταλλευτεί κανείς. Στην περίπτωση όμως τη δική μας δεν εκμεταλλευόμαστε ακριβώς αυτό. Έχουμε αντικαταστήσει το λιγνίτη με το εισαγόμενο φυσικό αέριο και αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Δυστυχώς θα φανεί αυτό και το επόμενο χρονικό διάστημα και στους κατοικούς της Δυτικής Μακεδονίας, ενώντας κυρίως Κοζάνη, Πτολεμαϊδα και Αμίντεο, με το κόστος της τηλεθέρμανσης, όταν θα υπερδιπλασιαστεί μίνιμουμ. Το κόστος θα έχουμε έναν υπερδιπλασιασμό όταν τελειώσουμε με τη λιγνητική παροχή θερμικής ενέργειας στις αντίστοιχες δημοτικές επιχειρήσεις, θα καταλάβει ο καταναλωτής περί τίνος πρόκειται. Λέτε δηλαδή τα επόμενα χρόνια όταν θα τροφοδοτείτε από φυσικό αέριο η θερμική ενέργεια, τότε θα αυξηθεί λογικά η τιμή? Όχι, θα αυξηθεί, θα υπερδιπλασιαστεί τουλάχιστον. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε και να κρατήσω αυτό. Δεν ανοίγουμε την πόρτα του σπιτιού μας στον οποιοδήποτε προφασίζεται ότι είναι εργαζόμενος της ΔΕΗ του ΔΔΕ. Απολύτως, όλοι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δαμίδη.